Μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου των Pfizer-BioNTech για την COVID-19 στην πρόληψη λοιμόξεων και συμπτωματικών ασθενειών ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη της σοβαρής εκδήλωσης της νόσου. Η μείωση αυτή συνέπεσε με την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και το τέλος των περιορισμών κοινωνικής απόστασης στο Ισραήλ. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη τόσο της μόλυνσης όσο και της συμπτωματικής νόσου μειώθηκε στο 64% από τις 6 Ιουνίου, όπως ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα, το εμβόλιο ήταν 93% αποτελεσματικό στην πρόληψη νοσηλείας και σοβαρής νόσησης από τον κορονοϊό. Το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, ωστόσο, δεν ανέφερε ποιο ήταν το προηγούμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου εμβολίου και δεν παρήχε περαιτέρω λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, αξιωματούχοι του Υπουργείου δημοσίευσαν μια έκθεση τον Μάιο, σύμφωνα με την οποία οι δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer παρέχουν περισσότερο από 95% προστασία εναντί λίμωξης, νοσηλείας και θνησιμότητας. Το γιατί υπάρχει τέτοια ραγδαία πτώση στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου ει ό,τι αφορά την προστασία από τη λίμωξη είναι άγνωστο και προκαλεί ερωτηματικά. Εκπρόσωπος της Pfizer αρνήθηκε να σχολιάσει τα δεδομένα από το Ισραήλ, αλλά ανέφερε άλλες έρευνες που δείχνουν ότι τα αντισώματα που δημιουργούνται από το εμβόλιο ήταν ακόμη σε θέση να εξουδετερώσουν όλες τις τρέχουσες μεταλλάξεις του ιού, συμπεριλαμβανομένου του Δέλτα, αν και με μειωμένη ισχύ. Περίπου το 60% των 9,3 εκατομμυρίων κατοίκων του Ισραήλ έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου της Pfizer σε μία πρωτοφανή εκστρατεία εμβολιασμού που οδήγησε στην ραγδαία μείωση των κρουσμάτων από πάνω από 10.000 τον Ιανουάριο σε μονοψήφια νούμερα τον Ιούνιο. Αυτό όθησε το Ισραήλ να ακυρώσει σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα στις κοινωνικές αποστάσεις καθώς και την υποχρεωτική χρήση μάσκας, αν και το τελευταίο επαναφέρθηκε εν μέρη τις τελευταίες ημέρες. Ταυτόχρονα, η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια παγκοσμίως κυρίαρχη παραλλαγή του κορονοϊού, άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα. Έκτοτε, οι καθημερινές περιπτώσεις αυξήθηκαν σταδιακά, φτάνοντας στις 343 την Κυριακή. Ο αριθμός του σοβαρά νοσούντες αυξήθηκε σε 35 από 21. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.